αντιμανιφέστο του underground, του Thanos Lost. Αυτό μας έλειπε τώρα. Το underground δεν είναι μια σχολή, δεν είναι μια παρέα, δεν είναι μια ομάδα, δεν είναι ένα κίνημα, δεν είναι ένα κείμενο, δεν είναι καριέρα, δεν είναι στη βιτρίνα για να το καταναλώσεις. Δεν είναι ένα προϊόν που σου πλένουν το μυαλό και σε υποχρεώνουν να το καταπιείς. Δεν έχει ανάγκη από αυθεντίες, είναι από τη φύση του διαλυτικό, είναι ολοζώντανο, ανατρεπτικό, με κοφτερή κριτική στάση και ανοίγει συνεχώς ρήγματα στη λογική. Underground είναι το να μην κρύβεις αυτό που έχεις να πεις και να το πεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις, αδιαφορώντας για τη λογοκρισία και τον νησταλαίο κοινό νου, για την απήχηση ή ακόμα χειρότερα για την εμπορικότητα αυτού που θα πεις. Underground είναι το να εκφράσεις ελεύθερα, με απόλυτη ανεξαρτησία και να επιλέξεις εσύ τον τρόπο διανομής, παραγωγής έξω από το mainstream, έξω από τους κανόνες του marketing, στο ύφος, στο στυλ, τη μορφή και το είδος της χρηματοδότησης. Το underground είναι θέση ξεκάθαρη και ξεκάθαρη επιλογή. Είναι βιωματικό, αυθάδες, ανατρεπτικό, ακραίο, παράδοξο, παράξενο, αλόκοτο, διαφορετικό, ομό και καμιά φορά βίαιο. Είναι παραβατική συμπεριφορά, είναι υποκουλτούρα και αντικουλτούρα. Δεν είναι δυνατόν να διδαχτεί στα πανεπιστήμια. Δεν είναι μια προκάτ διαρθρωμένη ορθολογιστικά σκέψη. Είναι μια ολόκληρη κουλτούρα μακριά από αναρχητικούς φίλους του Τάδε ή του Δίνα, χωρίς τετράγωνα θεληματικά πηγούνια και αυτοπεποίθηση που να τρέχει από τα μπατζάκια, χωρίς ένα μουσούδι έτοιμο να πετάει ξυπνάδες και ατάκες. Είναι μια ολόκληρη κουλτούρα που η βάση της είναι η οικειότητα, η ειλικρίνεια και η ουσία, και αυτό δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Δεν θα μάθεις τι είναι το underground διαβάζοντας οποιοδήποτε οδηγό, μανιφέστο ή ποίημα. Κατά καιρούς η βιομηχανία της τέχνης προσπάθησε μέσα στη βαρεμάρα της να πλασάρει το underground σαν μόδα, δίνοντας σε κάποιους άσχετους την έγκλη του πρίγκιπα του Σκότους και του περιφερειακού Δανδύ. Μην ακούς τέτοιες τρίχες. Εάν το underground γίνει της μόδας, εκατοντάδες καλλιτέχνες θα προσπαθήσουν να σε προσπεράσουν από πάνω σαν πύραυλοι, δίνοντας έπειτα συνεντεύξεις εναντίον σου, αποκαλώντας σε ηλίθιο, κομπλεξικό, τεμπέλη και ατάλλαντο που έχει αποτύχει στο mainstream και που επιμένει να ζει στη μιζέρια της αποτυχίας. Το mainstream είναι ο πιο εύκολος δρόμος, αλλά στην ουσία πρέπει να δουλέψεις, να ψάξεις, να κινηθείς, να το κυνηγήσεις, για να φτάσεις να αποκτήσεις το δικό σου χώρο και αυτό απαιτεί να σκάψεις βαθιά μέσα σου και να έχεις ξεκάθαρο κριτικό βλέμμα για τα γεγονότα γύρω σου και όχι να κινδυνεύεις να μουλιάσεις και να σαπίσεις μέσα στα σάλια από το γλύψιμο των νεκρών. Μην δίνεις απολύτως καμία σημασία σε αυτούς που λένε ότι το underground πέθανε. Αυτοί που τα λένε έχουν ήδη πεθάνει και διψάνε για να βρουν παρέα για να επισκεφτούν και να γεμίσουν με φρέσκια στεφάνια τον τάφο τους. Το underground είναι ολοζώντανο και γαμάει αστακοουρές και ξυλόσωμπες μαζί. Φλερτάρει και επηρεάζεται από αιρετικές φιλοσοφίες και κινήματα, όπως οι γνωστικοί, dark, punk, grindcore, fanzines, ρομαντικό κίνημα, λογοτεχνία του φανταστικού, κόμιξ, ψυχεδέλεια, υποκουλτούρα, αντικουλτούρα, ατομικιστές, αναρχικοί κτλ. Είναι ένας χώρος, ή καλύτερα ένας ολόκληρος κόσμος, που κινείται παράλληλα με την επίσημη κουλτούρα της κυρίαρχης ιδεολογίας. Ένας κόσμος ακούραστος, με μια αλόκοτη και παράξενη λάμψη. Το underground πάντα υπήρχε, πριν ακόμα το αποκαλέσουμε underground. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Ένας χωροχρόνος όπου συνυπάρχουν και επικοινωνούν δημιουργοί όλων των εποχών. Ο λόγος του Θερσίτη, ο Διογέννης, οι Ρεμπέτες, οι Beatniks, τα Πανκιά, οι Hip-Hopades κτλ. Μην παραχωρήσετε τίποτα και ποτέ από τις αλήθειές σας, γιατί αυτό είναι το πιο λαμπερό κομμάτι του εαυτού σας σε μια απόλυτα επιφανειακή και βαθύτατα λωτριωμένη κοινωνία. Δημιουργήστε και ανασάνετε ελεύθερα. Ιστερόγραφο. Επειδή το κείμενο είναι αδύναμο, λόγω τεμπελιάς, και του λείπει ένα καλά δραματοποιημένο στοιχείο που θα δώσει όλη την ένταση και το κρεσέντο που κρίνεται αναγκαίο για να ταρακουνήσει τον αναγνώστη, προσκαλούμε τον αναγνώστη να κάτσει να το σουλουπώσει.